Πάμε να πούμε καλημέρα. Κοντά μας είναι η κυρία Κατερίνα Παπακώστα, υφυπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Καλή σας ημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα σας και καλό μήνα. Καλό μήνα και καλή επιτυχία και σε εσάς. Ευχαριστούμε πολύ. Καλή επιτυχία. Όλα τώρα... τα μπάτον είναι στο χέρι σας τώρα, εσάς, έτσι, αν έχω καταλάβει καλά. Στα δικά μας χέρια και στα χέρια της αστυνομίας. Και στα χέρια της αστυνομίας, μάλιστα. Πάντως, κυρία Παπακώστα, μας κάνει τρομερή εντύπωση, γι' αυτό θέλαμε έτσι να πλησιάσουμε αυτό το θέμα, να το προσεγγίσουμε. Μόλις τις τελευταίες πολύ λίγες εβδομάδες βλέπουμε μία αύξηση των περιστατικών ενδοοικογενειακής βίας. Πάνω από 2.000 γυναίκες έχει χρειαστεί και έχουν κατεβάσει αυτή την εφαρμογή του Panic Button στα κινητά τους τηλέφωνα. Και βλέπουμε ότι είσαστε. Καταλαβαίνουμε ότι αυτή η εφαρμογή δεν είναι ικανή από μόνη της να λύσει αυτό το τόσο σοβαρό πρόβλημα και ευαίσθητο. Αλλά υπάρχουν και πολλές περιπτώσεις που το κουμπί πανικού σώζει ζωές και μπορεί να βοηθήσει. Δώστε μας λιγάκι έτσι, την πρώτη εικόνα με το Panic Button, τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή, και μετά να πάμε λιγάκι και σε κάποιες άλλες κατηγορίες ανθρώπων που εξετάζετε να το δώσετε. Σας ευχαριστώ καταρχήν πολύ για την πρόσκληση. Προκειμένου να συζητήσουμε ένα θέμα τόσο ευαίσθητο και τόσο σοβαρό και τόσο, θα έλεγα, υπεύθυνο από πολλές απόψεις για την προστασία των ζώων συνανθρώπων μας, ευάλωτων ανθρώπων. Το Panic Button ξεκίνησε πιλωτικά τη λειτουργία του πριν 2 χρόνια. Αφορούσε μόνο γυναίκες και αφορούσε 2 περιοχές της Ελλάδας, τα μεγάλα αστικά κέντρα, την Αθήνα και την Θεσσαλονίκη. Μετά από 2 χρόνια είμαστε πια έτοιμοι, ήδη το έχουμε θεσμοθετήσει, προκειμένου πια να αφορά όλη την επικράτεια, όλους τους ενήλικες, άντρες, γυναίκες, διότι θα πρέπει πάντοτε να μην ξεχνάμε ότι υπάρχουν και άνδρες θύματα ενδοοικογενειακής βίας. Πού βρισκόμαστε σήμερα, λοιπόν? Η όλη πρακτική έχει καταδείξει πράγματι ότι 2.124 γυναίκες, για την ακρίβεια, μέχρι και σήμερα έχουν κατεβάσει την εφαρμογή. Αρμόδιοι για να προμηθεύσουν αυτή την εφαρμογή είναι 2 φορείς. Ο ένας είναι τα αστυνομικά τμήματα, τα αρμόδια τμήματα αντιμετώπισης ενδοοικογενειακής βίας, υποδιευθύνσεις, αστυνομικές διευθύνσεις κτλ. Και είναι και οι συμβουλευτικές δομές του δικού μας δικτύου, του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Όταν ένα θύμα, όταν μια γυναίκα, ένας άνθρωπος νιώθει ότι απειλείται η σωματική του ακεραιότητα ή κινδυνεύει η ίδια του η ζωή και απευθυνθεί είτε σε ένα αστυνομικό όργανο, σε ένα αστυνομικό τμήμα ή σε ένα δικό μας συμβουλευτικό κέντρο και εκεί διαπιστωθεί ότι υφίσταται η καταδήλωσή του ότι κινδυνεύει η ζωή του, τότε δίνεται ένας πολύ συγκεκριμένος προσωπικός αριθμός και μέσω μιας σύνδεσης μπορεί να κατεβάσει την εφαρμογή, όπου με έναν τρόπο κρυπτογραφημένο στο κινητό μπορεί το θύμα ή το ενδυνάμει θύμα άμεσα πατώντας το κουμπί, και εφόσον έχουν καταχωρηθεί στην αστυνομία όλα τα προσωπικά του στοιχεία, ειδοποιείται η άμεσος δράση στην Αθήνα και αναλόγως αν είναι περιστατικό της Αθήνας ή αν είναι οπουδήποτε στην Ελλάδα, το αντίστοιχο αστυνομικό τμήμα της περιοχής και υπάρχει άμεση παρέμβαση. Αυτή τη στιγμή είναι πανελλαδική η κάλυψη. Αυτή τη στιγμή είναι πανελλαδική η κάλυψη. Ωραία. Λοιπόν, τα επόμενα βήματα από εδώ και πέρα. Εδώ τώρα με τα... Καταρχήν, πώς να το πω έτσι, τροτά σημεία έχετε εντοπίσει στο σύστημα. Δηλαδή, η χρησιμότητά του είναι αυταπόδεικτη. Από εκεί και πέρα έχετε εντοπίσει περιπτώσεις κατάχρησης. Υπάρχει ένα πλαίσιο με την θεσμοθέτηση του Panic Button, αλλά και με την τροποποίηση που έγινε πριν μερικούς μήνες, προκειμένου να επεκτείνουμε την εφαρμογή του. Ναι, υπάρχουν προφανώς τροτά σημεία και υπάρχουν θέματα τα οποία εξετάζουμε σε καθημερινή βάση, προκειμένου όσο μπορούμε να τελειοποιήσουμε ένα σύστημα, όσο μπορεί να τελειοποιηθεί ένα σύστημα. Και προφανώς προβλέπουν οι οδηγίες χρήσης του Panic Button και είναι υποχρεωμένος και ο κάθε εντός εισαγωγικών ενδιαφερόμενος παύλα θύμα να υπογράφει συγκεκριμένους όρους χρήσης, δηλαδή το να μην κάνει κατάχρηση, να μην χρησιμοποιεί αυτό προκειμένου να πετύχει κάποιον άλλον σκοπό ή στόχο ή ενδεχομένως να κινητοποιεί τις αρμόδιες αρχές όταν αυτό δεν είναι απολύτως απαραίτητο ή κρίσιμο. Είναι θέματα τα οποία εξετάζουμε σε κάθε περίπτωση. Υπάρχουν πολλά πράγματα πάνω στο τραπέζι. Γενικότερα επανεξετάζουμε όλη την πολιτική μας, γιατί Ξέρετε, το Panic Button αποτελεί ένα κομμάτι, ένα σημείο του όλου μηχανισμού. Ακριβώς. Στον οποίο εμείς προσδοκούμε και, εν πάση περιπτώσει, θέλουμε να σχεδιάσουμε, να επανασχεδιάσουμε, έτσι ώστε μια γυναίκα, ένας άντρας ευάλωτος να νιώθει απολύτως ασφαλής ότι αν νιώσει την οποιαδήποτε απειλή, σωστά, η πολιτεία στο κομμάτι που τους αντιστοιχεί μπορεί να παρέμβει και να βοηθήσει, έτσι να μην κινδυνεύσει η ζωή του. Πέρα όμως από γυναίκες και άντρες, όπως το θέσατε σωστά και το ακούσαμε πολύ προσεκτικά, ακούμε για παιδιά και ηλικιωμένους ότι σκέφτεστε να κινηθείτε και προς αυτές τις δύο κατευθύνσεις. Τι ακριβώς θα είναι αυτό? Υπάρχουν πάρα πολλές σκέψεις. Κοιτάξτε να δείτε. Προσπαθούμε να χτίσουμε ένα κοινωνικό κράτος όπου η κοινωνική συνοχή να είναι το μείζον. Θέλουμε προστατευμένους πολίτες και θέλουμε πολίτες οι οποίοι να αισθάνονται ασφαλείς. Όποια ηλικιακή ομάδα κι αν αυτή είναι, και αναλόγως να πιάσουμε όλο το εύρος της κοινωνίας. Προφανώς και έχουμε περιστατικά καταγεγραμμένα παιδιών τα οποία ασκούν βία κατά των γονέων τους. Είναι ένα κομμάτι το οποίο οφείλουμε να αντιμετωπίσουμε ξέχωρα. Όχι ότι δεν αντιμετωπίζεται σήμερα με τις βασικές και κοινές αρχές του ποινικού μας δικαίου, απλά θέλουμε να δώσουμε μια ιδιαίτερη έμφαση. Όπως επίσης και στους ανηλίκους. Εντάσσοντας λοιπόν μέσα στο πλαίσιο, μέσα στο δίχτυ αυτοπροστασίας του Panic Button, και περιπτώσεις άλλων μορφών ενδοοικογενειακής βίας που δεν είναι οι συνηθέστερες. Δυστυχώς δεν είναι οι πιο κατακριτές. Κοιτάξτε, κατακριτές είναι από την κοινωνία. Νομίζω ότι όταν ένα παιδί ασκεί σωματική βία στο γονέα του, ο οποίος είναι αδύναμος, έτσι, για πολλούς λόγους. Συζητάμε απλά πολλές φορές, ακριβώς επειδή η επικαιρότητα πολλές φορές τραβά τα φώτα της δημοσιότητας σε συγκεκριμένους τομείς. Εμείς όμως οφείλουμε να μην στεκόμαστε μόνο σε αυτό, αλλά να αγκαλιάζουμε. Τώρα υπάρχει αυτός ο 15χρονος στην Πάτρα, ο οποίος έφαγε ξύλο όταν είπε στον μπαμπά του ότι ο ίδιος είναι γκέι. Και τον έκανε μαύρο στο ξύλο. Ένα τέτοιο παιδί, ο μπαμπάς και ο θείος. Ένα τέτοιο παιδί σε λίγο καιρό θα μπορεί να έχει στη διάθεσή του Panic Button? Δεν υπάρχει κάτι επίσημα ανακοινώσιμο πραγματικά που μπορώ να σας πω αυτή τη στιγμή. Είναι όμως θέματα τα οποία εξετάζουμε. Είναι θέματα τα οποία σκεφτόμαστε σφαιρικά. Άλλωστε, ξέρετε, είμαστε στην αρχή του σχεδιασμού για το νέο εθνικό σχέδιο δράσης, διότι το προηγούμενο λήγει το 2025. Άρα, εμείς πρέπει να επανασχεδιάσουμε για το 2027. Είναι θέματα τα οποία με πάρα πολύ προσοχή και υπευθυνότητα προσεγγίζουμε. Θέλουμε πραγματικά να χτίσουμε ένα τέτοιο δίκτυο και έναν τέτοιο μηχανισμό στα πρότυπα των σύγχρονων ευρωπαϊκών χωρών. Βλέπουμε όμως ότι, κυρία Υπουργέ, και η ραγδαία αύξηση αυτών των περιστατικών, πολλές φορές με πρωταγωνιστές είτε ηλικιωμένους, όπως μας είπατε, είτε και ανήλικους, δηλαδή μικρά παιδιά, καταλαβαίνω ότι αυτό επισπεύδει και λίγο τις δικές σας διαδικασίες. Προφανώς και επισπεύδει, και σίγουρα δεν υπάρχει χρόνος για χάσιμο. Απλά δεν θα γίνει με βιασύνη. Θα γίνει με έναν τρόπο μελετημένο, συγκροτημένο, έτσι ώστε το αποτέλεσμα και το αποτύπωμα που θα υπάρχει για την κοινωνία να είναι πραγματικά αποτελεσματικό. Εδώ υπάρχει ένας χρονικός ορίζοντας, λέει, θα το δούμε αυτό να εφαρμόζεται μέχρι να τελειώσει το 24, αρχές του 25, στα μέσα του 25. Ποια είναι τα σχέδια? Δεν μπορώ να σας δώσω έναν χρονικό ορίζοντα. Είμαστε ακόμα στην φάση των διαβουλεύσεων και των σχεδιασμών. Δεν συνηθίζω να λέω κάτι για το οποίο δεν είμαι απολύτως σίγουρη. Αυτό όμως το οποίο θα ήθελα να επισημάνω είναι το εξής, ότι φαίνεται καταγεγραμμένα, άλλωστε από τα στοιχεία τα οποία έχουμε επίσημα, ότι έχουμε από τον Μάιο ιδιαίτερα και μετά, από τον Απρίλιο θα έλεγα, μια αύξηση ακόμα και της εφαρμογής των ανθρώπων, δηλαδή των θυμάτων που χρησιμοποιούν το Panic Button. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, νομίζω ότι πρέπει να λάβουμε υπόψη μας και το γεγονός ότι αυτό δεν σημαίνει απαραίτητος ότι αυξήθηκαν από μόνα τους τα περιστατικά, αλλά ότι ενδεχομένως και ο κόσμος, τα θύματα, να νιώθουν μια μεγαλύτερη ασφάλεια και πια τα στόματα να ανοίγουν πιο εύκολα. Πριν μερικές μέρες είχαμε μια συνάντηση με μη κυβερνητικές οργανώσεις από όλη την Ελλάδα, προκειμένου να δούμε γιατί λειτουργούν συμπληρωματικά απέναντι στο δίκτυο το οποίο έχει το Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Λοιπόν, και από αυτή την συνάντηση, την πολύ ενδιαφέρουσα και πάρα πολύ σημαντική, βγήκαν εννοείται πάρα πολλά σημαντικά συμπεράσματα. Ένα εκ των οποίων μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση είναι, και θα ήθελα να το αρχίσουμε να το προωθούμε και ως μότο, ότι η σιωπή στη βία δεν είναι χρυσός. Και νομίζω ότι σιγά σιγά ξεκινώντας από το Me Too, το κίνημα κτλ., αρχίζουν οι γυναίκες γενικότερα και οι άνθρωποι. Εμείς το αντιμετωπίζουμε και στον σχολικό εκφοβισμό. Ήμουνα εισηγήτρια όταν περάσαμε το νομοσχέδιο για τον σχολικό εκφοβισμό. Η επόμενη και τελευταία ερώτησή μας έχει να κάνει με αυτό. Σας προλαβαίνω προφανώς. Θέλω να πω ότι προσπαθούμε να δούμε συνολικότερα το θέμα της βίας στην κοινωνία και θέλουμε να την θωρακίσουμε με έναν τρόπο, όπως είπα και προηγουμένως, όπου τα πιο αδύναμα μέλη της, από τα ανήλικα μέχρι τους γεραιότερους και φυσικά τις γυναίκες, και όχι μόνο τις γυναίκες και τους άντρες, να αισθάνονται ασφαλείς. Αυτό που είπατε τώρα για τα παιδιά, σχολικός εκφοβισμός, το bullying, παιδιά που πάνε στο σχολείο αλλά δέχονται πολλές φορές πολύ κακοποιητική συμπεριφορά από συμμαθητές τους. Εδώ σκέφτεστε να κάνετε κάποιες επιπλέον παρεμβάσεις, να λάβετε κάποια επιπλέον. Κοιτάξτε, έχουμε θεσμοθετήσει ήδη εκεί την εφαρμογή, εν πάση περιπτώσει, όπου ανώνυμα μπορούν γονείς ή και τα ίδια τα παιδιά να μπαίνουν και να καταγγέλνουν ένα περιστατικό. Και έχουμε δημιουργήσει εκείνες τις δικλείδες ασφαλείας, όπου από τα χαμηλότερα, ας πούμε, εκπαιδευτικά στρώματα μέχρι τους προϊσταμένους της δευτεροβάθμιας ή πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, αλλά και το Υπουργείο, να ελέγχονται, να καταγράφονται και να αντιμετωπίζονται περιστατικά. Πόσες καταγγελίες έχετε? Δεν είμαι σε θέση να σας πω αυτή τη στιγμή, πραγματικά. Έχει ξεκινήσει όμως και γίνεται ιδιαιτέρως και γνωστό, και επειδή υπάρχει και μια ενημέρωση σε όλα τα σχολεία κτλ. Αυτό το οποίο όμως θέλω να εστιάσω είναι ότι πέρα από τα μέτρα, τα οποία οφείλει και πρέπει μια ευνομούμενη πολιτεία, που όπως είπα και προηγουμένως δίνει ιδιαίτερη έμφαση στο κοινωνικό κράτος να πράξει, είναι ότι και εμείς οι ίδιοι ως πολίτες θα πρέπει να διαθέτουμε εκείνα τα αντανακλαστικά. Και είμαι υπέρμαχος πάντοτε της άποψης ότι μέσω της εκπαίδευσης θα πρέπει να εκπαιδεύουμε τα παιδιά μας, αλλά και τους γονείς και γενικότερα την κοινωνία, στο πώς πρέπει να διαχειρίζονται και πώς πρέπει να διαμορφώνονται συμπεριφορές. Όπως το λέτε. Κυρία Υπουργέ, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ και εγώ πολύ.